Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Γεώργιος Βιζιεινός, ένας μακρινός, ξεχασμένος και μάλλον παρεξηγημένος από τα εφηβικά μας χρόνια ποιητής και πεζογράφος. Τον Απρίλιο που μας πέρασε συγκληρώθηκαν 100 χρόνια από το θάνατό του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εύρος, λοιπόν, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, αποφάσισαν να ανακηρύξουν το 1996 έτος Γεωργίου Βιζιεινού. Γεννημένος στη Βιζύη της Θράκης, ο Βιζιεινός στα 10 του χρόνια, στο 1849, 10 χρόνων εγκαταλείπει την πατρίδα του, πάει στην πόλη βοηθός σε κάποιο ράφτη. Εκεί γνωρίζεται με έναν έμπορο, ο οποίος τον παίρνει υπό την προστασία του και τον στέλνει στην Κύπρο, πλάι σε έναν αρχιεπίσκοπο που ξεκινά και τις πρώτες του σπουδές. Αργότερα, επιστρέφοντας στην πόλη, θα συναντήσει τον Ζαρίφη, το μεγάλο του ευεργέτη, ο οποίος θα τον σπουδάσει, θα πάει στη Γερμανία, θα σπουδάσει φιλοσοφία, ψυχολογία και φιλολογία, θα επιστρέψει στην Αθήνα, θα γίνει φοιτητής στο Πανεπιστήμιο. Εκεί όμως που όλοι περίμεναν να γίνουν καθηγητής, ο ευεργέτης του πεθαίνει, γνωρίζει έναν δυστυχισμένο, απελπισμένο έρωτα, μπαίνει στο δρομοκαΐτιο όπου και πεθαίνει. 1996 λοιπόν ήταν έτος Βιζιεινού. Δεν ξέρω αν εσείς που μας ακούτε γνωρίσατε κάπως καλύτερα τον ποιητή και πεζογράφο. Νομίζω πως δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Πολλοί μελετητές του Γιώργου του Βιζιεινού, του Γεωργίου Βιζιεινού πιο σωστά. Εγώ όμως, φίλες και φίλοι, προτίμησα να μιλήσω με ένα νέο, με έναν πεζογράφο, τον Άρη τον Μαραγκόπουλο, ο οποίος είναι πιο γνωστός στο ευρύ κοινό από δύο του βιβλία, το Πορτρέτο του θλιμμένου άνδρα στο τρένο και την πραγματεία που έχει κάνει για τον Οδυσσέα του Τζόις, οδηγίες προς επιστρέφοντας ναυτιλωμένος στην Οδυσσέα του James Joyce. Άρη, πλάι στο Τζόις φαίνεται ότι αγάπησες και μελέτησες πάρα πολύ και το Βιζιεινό. Έχουν περιέργως πολλά κοινά μεταξύ τους. Δεν είναι καινούργια, δεν είναι τόσο πολύ, γιατί υπάρχουν αρκετοί μελετητές οι οποίοι έχουν διαπιστώσει ένα μοντερνισμό. Βεβαίως τώρα, τελευταία μιλάω, όπως ο Αθανασόπουλος, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ή ο Χρυσανθόπουλος, έχουν διαπιστώσει ένα δεδομένο μοντερνισμό στο έργο του Βιζιεινού. Και εκεί είναι το περίεργο. Ήταν πολύ καλό που αναφέρθηκε στη ζωή του, γιατί αυτή η περίεργη ζωή, έστω και σε αυτό το μικρό βιογραφικό που ανέφερες, εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την αντιφατικότητα που υπάρχει στο Βιζιεινό από την αρχή της ζωής του μέχρι το τέλος του έργου του. Δηλαδή, και μοντέρνος και παραδοσιακός, ναι, και δύσκολος, κάτω από μία έννοια που έχουμε συνηθίσει ότι μοντέρνο να το βλέπουμε και δύσκολο και εύκολος. Και καθαρέβουσα και δημοτική στο έργο του. Ακριβώς. Θα έρθουμε σε αυτό. Την περίμενα αυτή την ερώτηση. Όχι, θα έρθουμε σε αυτό. Γιατί όμως θεωρείς ότι είναι μοντέρνος ο Βιζιεινός σήμερα? Πες μου δύο πράγματα που θεωρείς ότι το κάνουν μοντέρνο το έργο του. Και γιατί σήμερα εμείς να διαβάσουμε Βιζιεινού? Πρώτα απ' όλα είναι η προβληματική του. Τα θέματα δηλαδή του Βιζιεινού είναι απολύτως σύγχρονα θέματα. Αυτό που διαπερνάει όλα του τα διηγήματα, γιατί όταν μιλάμε για το Βιζιεινό, κυρίως αναφερόμαστε στα διηγήματά του, αυτό που διαπερνάει, το υπαριθμόν ένα, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε βέβαιο, τίποτε σίγουρο. Τα πάντα κυμαίνονται, τα πάντα βρίσκονται σε μία ρευστότητα. Αν ένας σημαντικός σημερινός συγγραφέας του τύπου του Μούζιλ ή του τύπου του Τζόις που αναφέραμε πριν περνάει αυτή τη ρευστότητα με το δικό του τρόπο, ο Βιζιεινός εκείνη την εποχή βρήκε εκ του μη όντως τρόπους να αποδώσει αυτή τη ρευστότητα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, υπάρχουν πρόσωπα που είναι την ίδια στιγμή άντρας και γυναίκα. Δηλαδή παρουσιάζονται ως άντρες που όμως λανθανόντως υπάρχει ένας θηλυκός χαρακτήρας. Ή υπάρχουν θηλυκά πρόσωπα, όχι μόνο στο Μοσκόβ Σελίμ, αλλά και στο το μόνο της ζωής του ταξίδιων, όπου ο παππούς μέχρι μικρός, μέχρι 10 χρονών, τον ονόμαζαν Γεωργιά. Ήταν εντυμένος κοριτσάκι για να μην έρθουν οι γενίτσαρ και τα λοιπά. Υπάρχουν συνεχώς τέτοια πράγματα, ρόλοι που ανατρέπονται. Το κάθε τι, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Αυτό που είναι βέβαιο στο Βιζιεινό είναι η αμφισημία. Όλα είναι διπλά. Αυτό ήδη είναι χαρακτηριστικό του μοντερνισμού, φυσικά. Χαρακτηριστικό και της κοινωνίας που ζούμε, βέβαια. Έτσι, αυτά πάνε μαζί. Μπορώ να φέρω μερικές αντιρρήσεις για να οδηγηθούμε κάπου. Πολλές. Να οδηγηθούμε με μεγαλύτερη καθαρότητα κάπου. Αυτό όμως από την άλλη πλευρά που είναι πάρα πολύ πεντακάθαρο στο έργο του Βιζιεινού είναι οι αξίες και μια παιδαγωγική που έχει
και στα διηγήματά του και στα ποίηματά του. Εμένει σε κάποιες αξίες οι οποίες διαπερνούν τους ήρωές του. Αξίες ζωής, ηθικές, αγάπης, αφοσίωσης. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και μ' αρέσει αυτή η ερώτηση που κάνεις. Κοίταξε να δεις. Φαινομενικά, σε ένα πρώτο επίπεδο, ο Βιζιεινός μιλάει για αξίες. Μιλάει, ας πούμε, για την αγάπη του γιου προς τη μάνα. Ναι. Αυτό είναι ένα μοτίβο πολύ συνηθισμένο και στο ποιος ή τον φωνές του αδελφού μου και στο σε όλα λίγο πολύ η μητέρα είναι ένα σύμβολο κλασικό. Όμως τι γίνεται. Από κάτω, σε δεύτερο τρίτο επίπεδο, μέσα από την μπλοκή που διαμορφώνει, ανατρέπει αυτό το μύθο ή αφήνει. Πολύ αγάπη, αφήνει, πολύ αγάπη. Ναι, αφήνει όμως τον αναγνώστη μονίμως σε μία αμφιβολία. Δηλαδή, ο γιος, το οποίο ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου εκεί πέρα, δεν ξέρει στο τέλος. Αυτός που σκότωσε τον αδελφό του τελικά είναι δολοφόνος. Και όμως σκότωσε τον αδελφό του. Εκεί φύγεται ό,τι πιο γερό. Έτσι δεν είναι. Σκότωσε τον αδελφό του και το ξέρει ο αφηγητής. Όμως μεταθέτει στον αναγνώστη αυτό το πρόβλημα και του λέει, δεν ξέρω ποιος να ήταν. Ήταν άραγε αυτός ο δολοφόνος ή κάποιος που εξαπάτησε τον δολοφόνο και έτσι σκότωσε τον αδελφό μου. Δηλαδή παντού βάζει ένα μικρόβιο αμφιβολίας. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Αυτό είναι που τον κάνει μοντέρνο. Εγώ θα βάλω το κατεστραμμένο μου γυαλί, να σου διαβάσω εδώ την εισαγωγή από το οποίο ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου, να μου πεις κατά πόσο μπορεί ο σημερινός αναγνώστης να επικοινωνήσει και τα νέα τα παιδιά, αλλά και εμείς ακόμα, να επικοινωνήσει με μια ζωντάνια με αυτό το κείμενο. Σήμερα πια θα φάγω μια βούκα ψωμί να πάγει στην καρδιά μου, είπε η μήτυρ μου, καθεζωμένη μεταξύ εμού και του αδελφού μου, παρά την λιτήν τράπεζεν, είναι ο υπηρέτης, είχε παραθέσει στο δωμάτιά μας. Πρώτα κάμετο και ύστερα πέτο, μητέρα, απήντησε πειρακτικός ο αδελφός μου, διότι απότινος πολλάκης με νίκουε την καλή ταύτην πρόθεση, ποτέ όμως δεν την έβλεπε πραγματουμένη. Πες μου σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν μέσα από αυτή την γλώσσα να μπορέσει κάποιος να αντέξει πάνω από τρεις σελίδες το ανάγνωσμα αυτό και να μπορεί να έχει μια επικοινωνία μαζί του. Η αντοχή για την οποία μιλάς έχει σίγουρα να κάνει με την παιδεία. Μάλιστα. Έχει ο καθένας. Λοιπόν, και είναι βέβαιο ότι η παιδεία των νέων ανθρώπων, των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι 20-25 χρονών, είναι μια παιδεία που στηρίχτηκε λιγότερο στο λόγο και περισσότερο στη γοητεία του μέσου, της τηλεόρασης. Εκ των πραγμάτων είναι μια γλώσσα, στηρίζεται η παιδεία αυτή σε μια γλώσσα εκ των πραγμάτων περιορισμένη. Περιορισμένη. Μια γλώσσα η οποία δεν στηρίχτηκε στη γνώση του αρχαίου λόγου και γι' αυτό οι μετοχές που έχεις στην παράγραφη που διάβασες, καθεζωμένη, αυτό το καθεζωμένη σίγουρα θα δυσκολέψει γιατί δεν έκανε το καθέζομαι. Δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Δύσκολο. Ναι, και δεν διάβασες και πιο δύσκολα κομμάτια. Εντάξει. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η αφήγηση με αυτή τη γλώσσα δεν δημιουργεί μια γοητεία από την άλλη. Δηλαδή, να το πάω πιο μακριά το παράδειγμά σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να διαβάσει Όμηρο, για παράδειγμα. Όμηρο. Έτσι. Εάν πραγματικά θέλει να νιώσει τον Όμηρο, νομίζω η ικανότερη, η λιγότερο προδοτική μετάφραση δεν θα του δώσει αυτή τη μαγεία αν δεν μπορέσει λιγάκι να βουτήξει έστω ακούγοντας τον ήχο της γλώσσας, της αρχαίας γλώσσας. Μας χρειάζεται ο ήχος. Ειδικά στο Βιζιεινό, ο Βιζιεινός ήταν παραγνωρισμένος ποιητής και αναγνωρισμένος διηγηματογράφος. Όμως δούλευε τη γλώσσα πρώτα στην ποιήση και μετά την... έτσι. Λοιπόν, ειδικά στο Βιζιεινό, ένα μεγάλο μέρος της μαγείας του, κάτι που συμβαίνει και στον Παπαδιαμάντη, έτσι, πολύ πιο έντονα ίσως εκεί, ένα μεγάλο μέρος είναι αυτή η γλώσσα. Δηλαδή, πρέπει, αναγνωρίζω ότι έχει δυσκολίες, αλλά από την άλλη θα πρέπει να δούμε ότι δεν μπορούμε να μένουμε στην συνεχώς φτωχότερη γλώσσα των 500, δηλαδή τη δημοσιογραφική, την επικοινωνιακή γλώσσα. Η λογοτεχνία είναι τέχνη του λόγου. Πεντακόσιες ή εξακόσιες το πολύ οι λέξεις που χρησιμοποιούν σήμερα οι νέοι. Μια καταστροφή η δημοσιογραφική γλώσσα μας, είπε ο Άρης Μαραγκόπουλος. Όμως, Άρη, νομίζεις ότι αυτή η πλευρά που περιγράφεις και για τους νέους και για τη δημοσιογραφική γλώσσα είναι προϊόν κάποιων ανθρώπων? Δεν είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης παιδείας που έχουμε πάρει και μιας συγκυρίας της εποχής? Έτσι δεν είναι? Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Ωραία. Όταν μιλάω για 500 λέξεις, και όταν μιλάω για δημοσιογραφική γλώσσα,
ξεκαθαρίζω ένα απλό πράγμα. Ότι η λογοτεχνία δεν είναι δημοσιογραφική γλώσσα. Και δεν ήταν ποτέ. Μα γι' αυτό και ανέφερα. Δεν ισχυρίστηκε ο κάνοντας δημοσιογραφία ότι κάνει λογοτεχνία. Όχι. Συμβαίνει όμως το αντίθετο. Συμβαίνει ποιο. Συμβαίνει σήμερα να έχουμε ένα ωριμαδό, μια πληθώρα βιβλίων γραμμένων με δημοσιογραφική γλώσσα, θα έλεγα και από συναδέλφους, θα έλεγα και από ηθοποιούς, θα έλεγα και από γιατρούς, θα έλεγα από επιτυχημένους γενικώς επαγγελματίες, οι οποίοι μεταξύ των άλλων βγάζουν και βιβλία. Γιατί έχεις εσύ κάποιο πρόβλημα να μπορεί να εκφράζει τον κόσμο σε ελεύθερα, να γράφει αυτά που επιθυμεί? Κανένα. Όχι. Κανένα. Άμα και άμα πουλάνε, πούλησαν. Φυσικά. Εξηγώ όμως, τι δεν πρέπει να συγχαίουμε. Η λογοτεχνία έχει σχέση με την τέχνη του λόγου, το τονίζω, που σημαίνει βασίζεται στη μεταφορά, βασίζεται στο συμβολισμό, έχει μια ποιητικότητα, έχει κάποια τεχνική, έχει κάποια πλοκή συγκεκριμένη, έχει κάποια ανάπτυξη των χαρακτήρων. Έχει δηλαδή ορισμένες προϋποθέσεις για να έχει αυτό το όνομα. Ενώ η παραλογοτεχνία στην οποία αναφέρομαι χρησιμοποιεί το λεκτικό των 500 λέξεων, γιατί δεν της χρειάζεται παραπάνω προκειμένου να περιγράψει τι είδε ο Τάκης στο πάρτι που συνάντησε τη Νίκη. Εγώ ξέρω, νιώθω ότι είμαστε καταδικασμένοι να μην συμφιλειωθούμε ποτέ με το παρελθόν μας. Είτε είναι το πρόσφατο, είτε είναι το λίγο παλιότερο, είτε είναι και το απότερο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί ο τρόπος που μεγαλώσαμε και εξακολουθούν να μεγαλώνουν τα παιδιά, ο τρόπος που μάθαμε όλα τα πράγματα στο σχολείο, καταρχήν εμείς είχαμε μίσος με την προγονολατρία, μισούσαμε. Μετά είχαμε μίσος με την καθαρέουσα, τον Παπαδιαμάντη και τον Βιζίνο. Οτιδήποτε περνούσε στο αναγνωστικό του σχολείου ήταν για μας απορριπταίο. Οπότε είναι σαν να έχουμε γεννηθεί τώρα, σαν να μην έχουμε παρελθόν. Και οι προσπάθειες που κάνουμε συμφιλίωσης με το παρελθόν μας ξεκινούν μετά τα 30. Είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια. Και τελικά για να μπορέσει κανείς να διαβάσει και να χαρεί τον Βιζίνο, πρέπει να αγαπάει τα ελληνικά. Πρέπει να έχει περάσει από αυτή την τρικυμία. Αυτό που λες ακριβώς ορίζει και το γιατί σήμερα είναι όχι απλώς σημαντικός, είναι αναγκαίος, πιστεύω, ο Βιζίνος και όλοι αυτοί. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία, να μην ξεχνάμε κάτι, κερδίζεις και μια απόλαυση. Εγώ δεν βάζω την απόλαυση, δεν θεωρώ δηλαδή ότι το διάβασμα του Βιζίνου είναι μια παιδαγωγική, ας πούμε, ασχολία ή μια γλωσσική. Όχι, φυσικά. Θεωρώ ότι είναι μια τρομερή απόλαυση. Mm. Και το εμπόδιο που μπορεί να συναντήσει ο νέος φοιτητής ή ο νέος των 25 ετών που ανέφερα πριν, διαβάζοντας μια μετοχή που δεν καταλαβαίνει ή τον αείρωο βόσπορο που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι λίγη προσπάθεια αν κάνει, όχι απλώς θα κερδίσει το γλωσσικό εμπόδιο, αλλά θα κερδίσει μια απόλαυση πολύ πιο βαθιά από αυτή των διηγημάτων των 500 λέξεων, των νέο Άρλεκιν που εγώ γιατί αισθάνομαι ότι συζητάμε για μια χαμένη ιστορία. Είπα και στην εισαγωγή πριν από λίγο ότι αυτό το έτος Βιζίνου αισθάνομαι ότι πήγε χαμένο. Μπορεί να είμαι λίγο υπερβολική στις εκφράσεις μου. Όμως, γιατί εγώ νιώθω ότι όλη αυτή η δουλειά που έγινε και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εύρου, αλλά και από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, δεν έδωσε ένα καρπό. Και συνεχίζεται, βέβαια, σωστά. Δεν έδωσε έναν καρπό έτσι. Δεν μας έκανε. Νομίζεις ότι άλλαξε τη γνωριμία μας με το Βιζίνο? Ακόμα και το γεγονός. Θα μου πεις αμέσως. Το γεγονός ότι τυπώσανε κάποια ποίηματα του Βιζίνου και στα σχολεία του Εύρου. Μα νομίζω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει στα παιδιά. Γιατί? Τι μας έφερε πιο κοντά? Έτος Βιζίνου, λοιπόν. Για πες μου τι μας έφερε. Κοίταξε. Τίποτε το επαιτειακό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να σε φέρει πιο κοντά με το αντικείμενο. Το επαιτειακό εκ των πραγμάτων είναι πάντοτε καταδικασμένο. Το επαιτειακό έχει νόημα αν συνοδεύεται, αν εμπίπτει μέσα σε μια συγκυρία που καλλιεργούνται και άλλα παράλληλα ρεύματα. Τι θέλω να πω. Υπάρχει γενικά μια στροφή στην παλαιότερη λογοτεχνία. Έτσι πιστεύω. Αργεί αυτή τη στιγμή που γίνεται από ανθρώπους της γενιάς της δικής μου, της δικής σου, δηλαδή αυτής της γενιάς, και η οποία σιγά σιγά θα μεταφυτευτεί και στους νεότερους ανθρώπους. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το νέο μυθιστόρημα που υπάρχει σήμερα, σαφώς έχει αρχίσει να έχει, παρόλο που είναι νέο, έχει κάποιες ρητίδες κόπωσης και γύρανσης. Και πιστεύω ότι σύντομα ο κόσμος αυτός θα αναζητήσει
τα αήρωα μυθιστορήματα, τα αήρωα διηγήματα τύπων όπως ο Βιζίνος ή ο Βουτυράς. Δεν είναι τυχαίο που βγήκαν τα άπαντα Βουτυρά φέτο. Ναι. Δηλαδή έχουν βγει τρεις τόμοι, θα βγουν και οι 14. Αυτό κάτι σημαίνει. Το ότι ένας εκδότης, ακόμη και να το δεις και εμπορικά, εκδοτικά, το ότι ένας εκδότης ανέλαβε να βγάλει τα άπαντα Βουτυρά. Έχω υπόψη μου στον εκδοτικό χώρο και άλλες τέτοιες κινήσεις που ετοιμάζονται. Αυτό κάτι δηλώνει. Δηλώνει ότι υπάρχει και ένα κοινό. Ο εκδότης ποτέ δεν βγάζει κάτι αν δεν του αποφέρει δεν και κάποιο κέρδος. Δεν υπάρχουν πια τόσο τρελοί εκδότες. Όχι, δεν υπάρχουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή θέλεις να πεις ότι μακάρι να γίνει μόδα, ότι αρχίζει να διαμορφώνεται. Ακριβώς. Ένας καλός σειρμός. Ένας καλός σειρμός. Βέβαια. Μάλιστα. Το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω και έτσι θα επανακάμψει ένας κόσμος σε αυτά τα κείμενα. Αυτό το πιστεύω. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι κυκλοφορούν τα περιοδικά, ας πούμε, κάνουν αφιερώματα σε παλιούς. Στον Παλαιολόγο, ξέρω εγώ, είδα κάπου. Ή πρόκειται να. Σε κάποιο περιοδικό θα δούμε για τον Τζίρκα συντόμως ένα αφιέρωμα. Δηλαδή, κάτι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Κάτι σημαίνουν. Είναι μικρά στίγματα που όμως κάτι δηλώνουν. Ποια είναι η τύχη του Γεωργίου Βιζίνου στο τέλος του 20ου αιώνα, φίλες και φίλοι? Μήπως να είναι η ίδια η τύχη που είχε και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης να μεταφραστεί για να μπορέσει να γίνει πιο κατανοητός από τη νέα τη γενιά? Μήπως αυτή είναι η τύχη και του Γεωργίου Βιζίνου για να μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε καλύτερα, να γίνει πιο δικός μας, πιο οικείος, πιο δικός μας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, μήπως πρέπει να μεταφραστεί, Άρη? Κάτι που έγινε και για το Ροίδη επίσης. Και για το Ροίδη, σωστά. Η Πάπησα Ιωάννα, ναι, μεταφράστηκε επίσης. Το να αφαιρέσεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, το να αφαιρέσεις τη γλώσσα με την οποία είναι γραμμένη ένα κείμενο, είναι σαν να αφαιρείς το μισό κείμενο. Την ψυχή δηλαδή, του. Αφαιρείς την ψυχή του κειμένου, ναι, ναι, και παραδίδεις ένα σαρκείο, το οποίο βεβαίως μπορεί να το δει κανείς, μπορεί να δει ότι έχει μπροστά του ένα πτώμα, αλλά δεν θα πάβει να είναι ένα πτώμα. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Συμφωνούμε. Θα έχει μία πλοκή. Ας πούμε, ο Βιζίνος χειρίζεται μία τεχνική τύπου Edgar Allan Poe, δημιουργώντας μία εντύπωση στην αρχή, και μόνο με τον τίτλο «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Αμέσως σκέφτεσαι «Ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου». Κάτι αντίστοιχο γράφει ο Πόε «Ποιος ήταν ο κύριος Βαλντεμάρη», δεν ξέρω εγώ τι. Mm. Και αμέσως βάζει ομολογίες, διαφόρους ανθρώπους να μιλάνε, να λένε, να αυτό, και σιγά σιγά εσύ μπαίνει στην παγίδα και ακολουθείς. Αυτό θα το παρακολουθήσει ο αναγνώστης στη μεταγλωτισμένη εκδοχή. Εκδοχή, ναι. Έτσι θα το παρακολουθήσει. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν θα παρακολουθήσει εκείνη την μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη, που είναι χαρακτηριστικό του Βιζίνου, γιατί δεν είναι μόνο λόγια η γλώσσα του. Όχι, νομίζω ναι, το είπαμε και πριν, είπαμε, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Είναι και δημοτική. Και αυτό το πέρασμα είναι ένα μεγάλο μέρος της μαγείας του. Mm-hmm. Έτσι. Σύν ότι θα χάσει φυσικά, διότι να κολλήσω σε εκείνη τη λέξη που είπαμε πριν, ο αήρωος Βόσπορος. Αυτός ο αήρωος Βόσπορος θα γίνει ένας Βόσπορος ο οποίος συνεχώς κυλάει, μονίμως κυλάει και επομένως θα χάσει κάτι από τον κυματισμό του, αν μη τι άλλο. Έτσι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όμως είναι αλήθεια ότι ο Γεώργιος Βιζίνος δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία, αλλά και τη διεθνή και την αμερικάνικη, η οποία έχει μπει μέσα στην ζωή και μέσα στην καθομιλουμένη με πολύ μεγάλη φόρα. Αυτό δεν μπορεί να το συναγωνιστεί. Τη βία της λογοτεχνίας, της παραλογοτεχνίας, η οποία έχει την πηγή της στην τηλεόραση, σίγουρα είναι δύσκολο να την συναγωνιστεί. Θα κατονόμαζες κάποιους τους οποίους θεωρείς Έλληνες πεζογράφους, τους θεωρείς ότι ανήκουν στην παραλογοτεχνία? Θα το έκανες αυτό, έχεις ξανακάνει? Βέβαια, το έχω ξανακάνει και δημοσίως. Αυτό έχει γίνει επανειλημμένο. Δηλαδή, ειδικά την χρονιά που πέρασε, θεωρήθηκα πολέμιος αυτής της λογοτεχνίας, την οποία είπα και πριν ότι την ονομάζω νέο Άρλεκιν. Η λογοτεχνία του Χρήστου Χωμενίδη. Η λογοτεχνία του Βαγγέλη του Ραπτόπουλου. Η λογοτεχνία νέων αυτής της γκάμας και αυτού του Δελληνικούς, σαφέστατα, δεν μπορεί να συναγωνιστεί, όχι τη λογοτεχνία του Βιζίνου, εντάσσεται σε ένα είδος καλής, αλλά παραλογοτεχνίας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτή τη λογοτεχνία. Το να διαβάζεις ένα αστυνομικό μυθιστόρημα είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Και διαβάζω πολλά αστυνομικά μυθιστόρηματα. Ναι. Όμως, ποτέ δεν θα έβαζα σε μια ανθολογία λογοτεχνίας ένα αστυνομικό. Θα το έβαζα σε μια ανθολογία παραλογοτεχνίας.
Ο... Πώς το λένε το συγγραφέα. Και του Χάμετ. Τον Ντάσκελ Χάμετ, γιατί όχι. Είναι εξαιρετικά όμως. Φυσικά είναι εξαιρετικά. Φυσικά είναι εξαιρετικά. Όμως δεν έχει ούτε μία μεταφορά σε όλο το βιβλίο. Όσο και να διαβάσει το Ιεράκι της Μάλτας, δεν θα βρει τίποτα μέσα. Νομίζεις ότι οι μεταφορές εξακολουθούν να είναι. Είναι η βάση του μυθιστορήματος. Είναι η βάση του μυθιστορήματος. Δεν έχει πάψει να είναι. Το πιστεύω. Είναι και το μέλλον. Είναι και το μέλλον του. Δηλαδή έχει ακόμα ζωή αυτό το πράγμα. Έχει ζωή. Στο βαθμό που η φαντασία έχει ζωή. Ναι. Γιατί η έννοια του να περιοριστούμε σε ένα επικοινωνιακό λόγο δηλώνει ότι μειώνω τη φαντασία μου. Τι σημαίνει χρησιμοποιώ δημοσιογραφική γλώσσα που είπα πριν. Δεν το λέω προς, για να χτυπήσω κάποια γλώσσα των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Λυτοί μεταφέρουν ειδήσεις. Ναι. Ο λογοτέχνης δεν μεταφέρει ειδήσεις. Πρέπει να σε μεταφέρει σε ένα άλλο κόσμο. Άρα πρέπει να έχει μεταφορές. Μου θύμισε τον Ποδηλάτη. Το Ποδηλάτη. Πώς ήταν η ταινία που είδαμε την ιταλική ταινία. Α, ναι, το Λιποστίνο. Το Λιποστίνο. Το Λιποστίνο. Το είπες Ποδηλάτη. Το Λιποστίνο. Ακριβώς. Μεταφορές λοιπόν. Ο ταχυδρόμος ήταν ακριβώς ο συμβολισμός της μεταφοράς. Ακριβώς. Μάλιστα, ποια είναι η ευχή σου, πώς θα κλείσει τελικά το έτος Βιζιενού, τι νομίζεις, πώς βλέπεις, αισθάνεσαι ότι κλείνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει μία μικρή μαγιά. Εγώ θέλω να το πιστεύω αυτό. Είμαι αισιόδοξος προς αυτό. Μάλιστα. Δεν πιστεύω ότι την έκανε η επέτειος που γιορτάσαμε φέτος, με όποιους τρόπους, γιατί το είπαμε και πριν, οι επέτειοι λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν. Όμως διακρίνω, όπως είπα και πριν, κάποια μικρά σημαδάκια. Βλέπω κινήσεις, όχι προς τα πίσω, γιατί δεν μου αρέσει αυτό. Εγώ τονίζω ότι ο Βιζιίνος πρέπει να ξαναδιαβαστεί με την έννοια ότι δεν έχει διαβαστεί ακόμα. Με αυτή την έννοια είναι παλιός. Βέβαια δεν έχει διαβαστεί. Με αυτή την έννοια είναι παλιός. Όπως πρέπει να ξαναδιαβαστεί, ξέρω εγώ, ο Φλομπέρ. Κόπτονται για το ρεαλιστικό μυθιστόρημα πάρα πολύ σήμερα και θεωρούν ότι το ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Δεν ξέρω πολύ κόσμο να έχει διαβάσει τον Φλομπέρ σε σωστή μετάφραση, σε ικανή μετάφραση που να του δίνει. Έχει και καλές μεταφράσεις όμως στην Ελλάδα. Φυσικά, τώρα πια έχει. Ναι. Τώρα πια έχει. Όμως δεν ξέρω να έχει διαβαστεί, λέω, με αυτή την έννοια. Είναι καινούριος. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, έτσι. Σε ευχαριστούμε, Άρη Μαραγκόπουλε, για όσα μας είπες για τον Βιζιίνο και για τον. Μέσα στο πλαίσιο του έτους Βιζιίνου, εγώ να κλείσω με μία παρατήρηση, με μία μικρή γκρίνια. Νομίζω ότι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εύρω, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου θα μπορούσαν να κάνουν κάτι πιο ζωντανό και κάτι πιο προβοκατόρικο για τον Βιζιίνο, έτσι ώστε πραγματικά, φίλες και φίλοι, να ξαναγνωρίσουμε, να ξανασυναντήσουμε αυτόν τον μεγάλο ποιητή και πεζογράφο. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή η καθημερινότητα και αυτές οι δραματικές εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στη τηλεόραση μας αναγκάζουν, είτε το θέλουμε είτε όχι, να στραφούμε σε κάποιες πιο μικρές γωνιές και να κοιτάξουμε με ένα διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.